Με χαρά προλογίζω τον κύριο Κουριανίδη από το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το θέμα ασθενής με καρκίνο και κολπική μαρμαριγή. Η χαρά είναι δική μου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Διάλεξα για την εισήγησή μου ένα θέμα το οποίο άπτεται της αναδυόμενης υποειδικότητας της καρδιογκολογίας. Είναι κλινικό, δεν έχει quiz, για να πω μερικά πράγματα τα οποία θεωρώ σημαντικά. Και το κάνω αυτό σε ένα αριθμιολογικό συνέδριο, γιατί μια πάρα πολύ συχνή συνοσηρότητα στους καρκινοπαθείς είναι η κολπική μαρμαριγή. Και οπωσδήποτε θα διαχειριστούμε σαν αριθμιολόγοι και τέτοια περιστατικά. Ο ασθενής είναι στους παθολόγους, 81 ετών, είναι άντρας, εγκεφαλικόμης, σας πολυλογώ, έχει εδώ σαν ακτινωτό στέφανο. Και τον βλέπουμε γιατί έχει στεφανία νόσο, έχει κάνει αγκιοπλαστική στον πρόσωπο κατιόντα και στην περισπομένη. Έχει μια μέτρια ασθένωση αορτής, μια ήπια προσμέτρια θυρωμάτωση καροτίδων και έχει ένα διαστιακό βηματοδότη προδεκαετίας. Αλλά είναι σαχαροδιαβητικός, έχει διαβητική νεφροπάθεια και νευροπάθεια και είναι και υπερτασικός. Το σημαντικό σε αυτό τον ασθενή είναι ότι 2 μήνες πριν υπήρχε διάγνωση του καρκίνου της ουράς του παγκρέατος με δευτερογενείς υπατικές μεταστάσεις και στο διάμεσο διάστημα έλαβε 6 κύκλους χημειοθεραπείας με καρβοπλάτινουμ και τοποσίδι. Η αγωγή φαίνεται στο ένθετο, προσανατολισμένη στη στεφανία του νόσου. Το καρδιογράφημα, αλλά το σημαντικό είναι ότι στο interrogation του βηματοδότη βρέθηκαν 2 επεισόδια κολπικής μαρμαριγής, 4,3 το μεγαλύτερο, προτριμήνου, ασυμπτωματικής. Οπότε το πρώτο που σκεφτόμαστε και μας οδηγεί η σκέψη είναι ότι εντάξει, η κολπική μαρμαριγή έκανε το εγκεφαλικό. Ποια άλλη είναι οι επιβαρυντικοί παράγοντες που μπορεί να οδήγησαν στο αγιακό εγκεφαλικό? Είναι ο καρκίνος, η καρκινομάτωση, το συγκεκριμένο είδος καρκίνου του παγκρέατος ή είναι η χημειοθεραπεία? Αν και η χημειοθεραπεία έχει ενοχοποιηθεί, υπάρχουν πολλά φάρμακα που κάνουν αρτηριακές θρομβοεμβολές, τα συγκεκριμένα φάρμακα δεν κάνουν. Όμως, τόσο ο καρκίνος του παγκρέατος, ειδικά μαζί με τον καρκίνο του μαστού, όσο και η καρκινομάτωση, είναι επιβαρυντικοί παράγοντες και προδιαθετικοί παράγοντες για αγιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και υπάρχουν πολλές μελέτες, επιδημιολογικές κυρίως. Φαίνεται ότι οι καρκινοπαθείς έχουν διπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν αγιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ο οποίος μάλιστα κίνδυνος είναι πολλαπλάσιος, δεκαπλάσιος, τον πρώτο μήνα. Και φυσικά εξαρτάται από τον τύπο του καρκίνου, την ιστολογική μορφή και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής. Λέγεται δε ότι το μεγάλο κίνδυνο βρίσκεται στο αρχικό στάδιο τη διάγνωση του καρκίνου, όπου είναι ενεργό και η προθρομβωτική δραστηριότητα του είναι αυξημένη. Και υπάρχει ένα late phase, το οποίο προστίθονται οι επιβαρυντικοί παράγοντε τη ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία και οι κλασικοί επιβαρυντικοί παράγοντε, οι προδιαθετικοί παράγοντε, όπω είναι η κολπική μαρμαριγή που μπορεί να εμφανιστεί σε όλο αυτό το μήκο τη ιστορία του καρκίνου. Και πραγματικά από μια ελληνική δημοσίευση του κυρίου Φαρμάκη, που είναι πολύ γνωστή στη βιβλιογραφία, βλέπουμε ότι ο καρκίνος με πάρα πολλούς μηχανισμούς μπορεί να δημιουργήσει την κολπική μαρμαριγή, η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δευτεροπαθής. Είναι σημαντικό να την αντιμετωπίζουμε έτσι. Επίσης, μοιράζονται συνοσηρότητες, όπως και ο ασθενής μας, και αφορούν κυρίως πληθυσμό, ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία. Και μάλιστα, ασθενείς οι οποίοι έχουν κολπική μαρμαριγή εμφανίζουν στους ηλικιωμένους, όπως φάνηκε από μεγάλη δανέζικη μελέτη. Τις δανέζικες μελέτες τις πιστεύουμε, γιατί τις επιδημιολογικές, γιατί έχουν μεγάλα registry οι Δανείοι. Βλέπουμε ότι στους πρώτους 3 μήνες είναι πολλαπλάσιος ο κίνδυνος να εμφανιστεί σε ηλικιωμένους και καρκίνος μετά από την πρωτοδιάγνωση κολπικής μαρμαριγής. Άρα δηλαδή, ο καρκίνος, η κολπική μαρμαριγή και το αγιακό εγκεφαλικό επεισόδιο επιδημιολογικά συσχετίζονται. Πίσω πάλι στον ασθενή μας. Ο ασθενής δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βρίσκεται σε θρομβοβολικό κίνδυνο και πρέπει να πάρει αντιπικτικά. Πώς θα εκτιμήσουμε όμως το θρομβοβολικό κίνδυνο? Ο ασθενής μας έχει Chad Vasc 7 και Has Blend 4. Φαίνονται και τα
το ρίσκο το ετήσιο στην κάθε περίπτωση εμβολής ή αιμορραγίας. Ήδη έχω κάνει ένα paradigm shift, έκανα μια παραδοχή. Θεώρησα ότι το ChAdVASC είναι στους καρκινοπαθείς ένα προβλεπτικό σκορ το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί. Αν και είναι εξαιρετικό εργαλείο, στους καρκινοπαθείς δεν έχουμε στοιχεία τα οποία έχουν μελετηθεί και να μπορούμε να προβλέψουμε και να σταδιοποιήσουμε τον θρομβοβολικό κίνδυνο. Και αυτή είναι μια διαφάνεια που μου αρέσει να δείχνω πραγματικά σε ασθενείς οι οποίοι αρκετά μεγάλος αριθμός που εμφανίστηκε για πρώτη φορά καρκίνος, όσοι είχαν κολπική μαρμαριγή πριν, μπορούσε το chat, γιατί αυτό χρησιμοποιήσανε, είναι τα μαύρα ραβδογράμματα, να διαχωρίσει τα διάφορα στράτα θρομβοβολικού κινδύνου. Ενώ σε ασθενείς οι οποίοι είχαν νέα έναρξη ταυτόχρονα ή μετά από τον καρκίνο, αυτό δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, είναι τα άσπρα ραβδογράμματα. Προφανώς για λόγω μεγάλων περιστατικών και στα μικρά chat score. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σκεφτόμαστε out of the box. Μπορεί το ChAdVASC να είναι εξαιρετικό εργαλείο, αλλά η κολπική μαρμαργή στον καρκίνο προστίθεται σε μια λίστα καταστάσεων όπου το ChAdVASC δεν μπορεί να μας πει πολλά. Και αυτό είναι η διάρκεια της κολπικής μαρμαργής, η μορφολογία του οτίου, η νεφρική ανεπάρκεια, οι προθρομβωτικές καταστάσεις. Σας υπενθυμίζω ότι η ετεροζυγωτία του παράγοντα Leiden στον ελληνικό πληθυσμό υπολογίζεται στο 10 με 15% και την λειτουργία, τη μηχανική λειτουργία του αριστερού κόλπου. Ξανά πίσω στον ασθενή μας. Ποια είναι η evidence-based εδεικνυόμενη αγωγή? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες μελέτες οι οποίες να είναι προοπτικές και να ελέγχουν την ανωτερότητα κάποιου από τα αντιπηκτικά, ειδικά στον πληθυσμό με καρκίνο και κολπική μαρμαριγή. Φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, οι ανταγωνιστές βιταμίνης K, το οποίο είναι το γνωστό μας φάρμακο, τόσα χρόνια το χρησιμοποιούμε, έχουν πολλούς περιορισμούς, τόσο όσον αφορά τη θρέψη των ασθενών, όσο την υπερέμεση που έχουν και τις αλληλεπιδράσεις με τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Οι παρήνες χαμηλού μοριακού βάρους, αν και έχουν χρησιμοποιηθεί εμπειρικά σαν υποκατάστατο των κουμαρινικών στην κολπική μαρμαριγή, δεν έχουν μεγάλες μελέτες κι αυτοί, όπως επίσης, αλλά έχουν πολύ υπερτερούν τις βιταμίνες K στις φλεβικές τροβώσεις με μεγάλες μελέτες. Και υποσχόμενα είναι τα νεότερα αντιπηκτικά φάρμακα, τα NOAC, τα οποία όμως δεν έχουν κι αυτά μελετηθεί ακριβώς με την έννοια ότι είτε ήταν ο καρκίνος κριτήριο αποκλεισμού στις μεγάλες μελέτες των νεότερων αντιπηκτικών, είτε αν ο καρκίνος ήταν ιστορικό καρκίνου, απότερος καρκίνος, οπότε εντάσσοντας τη μελέτη, υποαντιπροσωπεύονταν σε σχέση με το γενικό πληθυσμό της μελέτης. Παρόλα αυτά, δίδονται και φαίνεται ότι δουλεύουν. Η μελέτη αυτή είναι μια μελέτη συνταγογράφησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και φαίνεται ότι όσον αφορά τα κουμαρινικά, τα νεότερα αντιπηκτικά έχουν παρόμοια δραστικότητα όσον αφορά την πρόληψη του θρομβοβολικού και στις αιμορραγίες, αλλά υπερτερούν, και αυτό είναι ένα σταθερό έβριμα, στο ότι έχουν λιγότερα ποσοστά θρομβώσεων φλεβικών, το οποίο είναι οι φλεβικές θρομβώσεις, σας υπενθυμίζω, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου, η θρομβοεμβολή, η πνευμονική εμβολή των καρκινοπαθών. Το ίδιο βρέθηκε, δεν περιλαμβάνεται, σε μια σύγχρονη μετανάλυση νεότερη του Ιουλίου του 2019. Ο ασθενής μας έλαβε υπαρήνη χαμηλού μοριακού βάρους. Δώσαμε αυτή περισσότερο γιατί ήταν ένα περιστατικό εν τη γενέση της και είχε καλύτερο χειρισμό και βασικά γιατί περιμέναμε να δούμε τους ογκολόγους και βασικά και γιατί είχε και στεφανιά νόσου. Όμως ένα μήνα μετά έκανε ασταθή στη Θάχη που αντιμετωπίστηκε συντηρητικά και έφυγε από το νοσοκομείο μας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διπλή εντυμοπεταλιακή αγωγή και υπαρρύνει χαμηλού μοριακού βάρους και βρίσκεται υπό τους ογκολόγους, οι οποίοι θα καθορίσουν την πρόγνωσή του και μετά σε συνεργασία θα δούμε πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Τελειώνω, κυρίες και κύριοι, κύριοι Πρόεδροι, αποτείοντας το φόρο τιμής στον Βίρχοφ, που έναν αιώνα μετά μιλάμε ακόμα για αυτόν, και
λέγοντας ότι είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν περιοχές της κολπικής μας Μαριγής που είναι τέρα incognita για μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς τον κύριο Κουριανίδη για την εξαιρετική παρουσίασή του. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Παρακαλώ, κύριε Φρεμίδη. Γιώργο, πραγματικά ανέπτυξε ένα θέμα το οποίο είναι λίγο δύσκολο για τους καρδιολόγους. Όπως το πρώτο τελευταίο slide, υπάρχουν δεδομένα από τις μελέτες αυτές, δηλαδή υπάρχει, θυμάμαι καλά, η Einstein DVT και η P πνευμονική εμβολή, που δείχνει ότι διατηρεί η χρήση της ριπαροξάμπου στους ασθενείς. Υπήρχε μια υπομάδα στις μελέτες αυτές με καρκίνο. Ήταν υπομάδα που έδειξε ότι διατηρεί την ασφαλεία και του ασθενή. Ένα ερώτημα που υπάρχει και το οποίο είναι εξαιρετικά διευκρινιστό είναι αυτό που τόνισες στη διαφάνεια, τη δευτερογενή κολπική μαραμαργή. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η αντιπυκτική εμβολή στη δευτερογενή κολπική μαραμαργή δεν έχει αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, ούτε προφυλάσσει από τα ισχυμικά εγκεφαλικά, αλλά θέτως μπορεί και να αυξάνει τα αιμορραγικά. Είναι δηλαδή, έχουμε αντικρουόμενα δεδομένα και σίγουρα ότι η ομάδα των καρκινοπαθών είναι μια δύσκολη ομάδα. Εάν υπάρχει άλλη ερώτηση. Να πω κάτι πρώτα. Εάν δεν υπάρχει, να συμπληρώσω λίγο, Γιώργο, ότι υπάρχει μια μελέτη κινέζικη, η οποία έβγαλε αποτελέσματα το 2019, η οποία σύγκρινε σε καρκινοπαθείς με κολπική μαρμαριγή την βαρφαρίνη με τα νόαξ και μάλιστα είπαν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα νόαξ άφοβα, ιδίως η αμπιξαμπάνη. Νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο αυτό. Μιλάτε για αυτή η τελευταία του στο Αοτζάχα που ήταν τον Ιούλιο, η Κινέζικη. Η Κινέζικη μελέτη, ναι. Και βέβαια, ένα σημαντικό είναι ότι τρέχει μια πολύ μεγάλη μελέτη στην Ισπανία που ξεκίνησε τώρα το 2019 με σκοπό να απαντήσει αυτό το πολύ δύσκολο ερώτημα. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο το οποίο μπορεί λίγο να παρεξηγηθεί. Εδώ ο κόσμος καίγεται, δηλαδή αυτός έχει καρκίνο και εμείς τώρα ψάχνουμε να δούμε, να κάνουμε πρόληψη για, επειδή έχει κολπική. Δεν λέω να μην το κάνουμε, αλλά πρέπει να δούμε και σε τι στάδιο είναι αυτός ο καρκίνος. Δηλαδή, εάν είναι σε τελικό στάδιο, εγώ θα συνεχίσω να δίνω αντιπυκτικά για να μην πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο. Μιχάλη, με συγχωρείς. Εσύ τώρα λοιπόν νοσηλεύεις στην παθολογική κλινική έναν, ο οποίος είναι τελικό στάδιο καρκίνου, έχει κολπική μαρμαριγή, με την εμπειρία σου, την κλινική, βλέπεις ότι τα ψωμιά του είναι λίγα. Δυστυχώς, ο άνθρωπος κάποτε πεθαίνει και μέσα στη φαρμακευτική αγωγή που θα του δώσει ο καρδιολόγος, διότι σε καλέσανε, πάρε και ένα αντιπυκτικό. Μπορεί να είναι σωστό. Όχι, δεν μπορώ δεν να λέω. Απαντήσω. Εγώ όμως... Αν έχει μία πρόγνωση, παραδείγματος χάρη, σχετικά καλή, πάνω από ένα έτος, στον Μιχάλη, ασθενή αυτόν. Σου οριοθέτεις ακριβώς τον άρρωστο. Ναι, αν είναι τελικού σταδίου και έχει πρόγνωση μηνών, 2-3-4 μηνών. Όμως, επειδή όλα αυτά τα φάρμακα δεν είναι αθώα και επειδή ο καρκίνος με τα αντικαρκινικά τα οποία παίρνει το σηκώτη το διαλύουνε, έχουν την επιβάρηση. Πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός. Να σκεφτόμαστε πάντα το ωφελέμι μη βλάπτην. Όχι μόνο το ωφελέμι, μπορεί να κάνουμε μεγαλύτερη βλάβη. Θέλω λοιπόν να βάλω ένα σκεπτικισμό. Σκεπτικισμό. Σε αυτό. Βλέπετε τον άρρωστο σε τι κατάσταση είναι, θα ωφελήσει ή θα βλάψει. Να τοποθετηθώ κι εγώ πάνω σε αυτό που είπατε. Μην κοιτάτε το περιστατικό. Το περιστατικό χρησίμευσε σαν εφαλτήριο για να βάλουμε κάποιους προβληματισμούς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μακροχρόνια πρόγνωση από τον καρκίνο ή άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπεία συντήρησης. Δεν είναι τώρα σε οξύ στάδιο, οι οποίοι εμφανίζουν κολπική μαρμαριγή. Τι θα κάνουμε σε αυτούς? Παίρνουν ή παίρνουν προληπτική αγωγή για φλεβοθρόμβωση και εμφανίζουν ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαριγής. Τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε το αντιπυκτικό? Αν
δεν παίρνανε ΝΟΑΚ, θα αυξήσουμε την έντασή τους. Αυτό απλώς ήταν ένα συμφωνώ τελικό περιστατικό, το οποίο χρησιμεύεται σαν εφαλτήριο. Ευχαριστώ.